Hey guys, είμαι ο Τόλης και στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσω την καρία μου με το Mason Hill. Και σήμερα, παιδιά, έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα ματσάκια. Έχουμε το πρώτο μας συνεβίε στην Ολλανδία για την Denmark. Μετά θα παίξουμε με την Ιρλανδία που εγώ μάλλον θα το σκυπάρω, γιατί έχουμε μετά το υπέροχο ματσάκι εναντίον τη Arsenal. Που, παιδιά, μάλλον μπορεί και να προκριθεί ποιο θα πάρει την Premier League. Γιατί όπως βλέπετε, περνάμε τσίμα-τσίμα τη Tottenham. Και αυτό θα τη χρειαστούμε πολύ άσχημα αυτή τη νίκη. Γι' αυτό για να δούμε με ποιον παίζει τότε να πραγματικά. Ελπίζω με κάποια καλή ομάδα, όχι χάλια. Με τη Luton Town, και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ότι θα την νικήσουν. Γι' αυτό εμείς αναγκαστικά πρέπει να τους νικήσουμε. Γιατί άμα δεν νικήσουμε τώρα την Arsenal, μετά δεν ξέρω αν μπορούμε και να νικήσουμε την Premier. Για να έχουμε μια ακόμα τη διαφορά. Και ελάτε πρώτα όμως να μην σκεφτόμαστε το μας για την Arsenal. Γιατί πρώτα έχουμε με την Ολλανδία. Αρκετά μεγάλο μάτς για τη Δανία. Μπαίνει ο Χόιλαν. Μπαίνει και ο Odgaard. Υπέροχα. Τότε το έχουμε, αφού είναι ο Holland. Είναι 80 rating, μια χαρά τους έχουμε. Ελπίζω ότι περάσαμε. Δεν θυμάμαι αν περάσαμε για το Euro, αλλά ελπίζω. Ποιον έχει η Ολλανδία? Hansen, Depay, εντάξει. Kastrup, Νάτανα και καλός. De Ligt, πολύ καλός. Μπιλοκάλια, αλλά καλό. Γιατί ο Van Dijk είναι στο bench? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Luke De Jong, ο legend της Μπαρσελόνα. Τσάβι Σίμονς. Οι καλύτεροι είναι σε φάση στο πάγκο. Τόσο πολύ δεν πιστεύουν στη νίκη μας. Τώρα θα δουν τι θα πάθουν. Ήταν πολύ κακό αυτό. Ξεκινήσαμε πολύ χάλια το μάτς. Πήραμε Χόιλαντ. Τι έκανα? Λες και δεν μπορώ να τριπλάρω. Τι με κάνανε? Οπ. Το πήρα. Γιατί έπεσα? Δεν ξεκινάει και πολύ καλά το μάτς. Πώς μετά να τους νικάμε? Μπλόκαρε. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Τι μας κάνουν? Χρήστε την μπάλα. Παιδιά, δεν μπορώ να παίξω, δεν ξέρω τι φάση. Το έχω. Καλά, κεφαλιά, στο Χόιλαντ. Χόιλαντ ψηλή. Ευχαριστώ. Όχι. Γιατί ζήτησε αυτή την παλιοπάσα? Χόιλαντ μπορούσε να το βάλει και μόνος του. Δεν είναι και άχρηστος. Αφού παίζει στη United ο τύπος. Λουκαρέτε, ρε. Νταλίγκα. Καλά, 79 rating, θα ελπίζω ότι δεν το έχει. Εντάξει, δεν το είχε. Odgaard, εδώ. Οπ. Και πάρε Χόιλαντ την μπαλίτσα. Έλα ρε Χόιλαντ. Γίνε Χάλαν και σπάσους με το φυσικάλτη σου. Χόιλαντ, γιατί έχει το 11 και δεν έχει το 9, αφού είναι striker. Ωπα, εντάξει. Odgaard, ψηλή, βγάλε μου ψηλή, κεφάλαια! Δεν πάει αυτό, για κάποιο λόγο δεν πάει καθόλου καλά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε, γιατί με κρατάς αγόρι μου! Εντάξει, τόσο. Τι έκανα, το έβγαλα μόνος μου. Έτσι, κόκκινη θα βάζα εγώ, δεν ξέρω. Κόκκινη. Πλάκα κάνει. Δεν πάει τώρα, μπορεί να τους περάσει όλπα. Εντάξει, δεν την ακούμπησα, αλλά δεν πήγε. Οκ, μια χαρά. Να καλά, αυτοί τα κρατάνε τώρα όλα. Στα γόνατα έπεσες εσύ. Γιατί δεν πήγα πίσω? Δεν μ' ακούει. Ο Mason δεν μπορεί να μ' ακούσει. Τι φάση. Έλα τώρα. Τι έκανα, θέλω πάσα να δώσω και βάρεσα. Τι αγχώνουμε. Χώνουμε για τον αυτό μου, τι πάθεντο. Κλείστε τον Depay, αυτός είναι ένας από τους καλύτερους εδώ τώρα. Έχω ήδη κουραστεί full max. Εντάξει. Το ανοίχτηκε. Και εγώ ήθελα να τον κλείσω. Όχι, μην είναι χέρι τώρα. Έλα Χόιλαντ, 1.90 είσαι. Το πέρασα.
Βλέπω το χώρο, αλλά θέλω να βάλω εγώ τον γκολ. Όχι. Ο εγωισμός μου πολύ χάλια πήγε. Όχι. Γιατί μπήκες ρε Ντε Γιόνγκ. Μέσος δεν είσαι. Πήγαινε εκεί στη μέση. Όχι, μπλοκάρτε. Το Μέμφις, τον Ντεπάι μπλοκάρτε. Πάμε. Γιατί. Εντάξει, το έσωσε ο Χόιλαντ. Δεν μπορώ αυτό τον Άκη να περάσω τη φάση. Ούτε ένα γκολ, δεν μπορούμε να πάμε ισοπαλία. Πρέπει να νικήσουμε. Βέβαια, δεν μετράσει τίποτα αυτό το μάτσα, αλλά και πάλι πρέπει να νικήσουμε. Νικήσαμε την Ιταλία 5-0, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα αργείς τόσο πολύ. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Άμα χάσουμε, γίνει ισοπαλία, ο Χάνσεν θα φταίει. Πραγματικά. Τι είναι αυτό, πόσο να τραβήξουμε την πάσα, τι είσαι εσύ ο Μέση. Δεν μπορούμε να την πάρουμε την μπάλα. Έλα, όχι. Τόσο σε. Πιάσε τα χέρια, ρε. Ή τι χάνει εσύ έτσι. Ευχαριστώ. Πέρασε τον Ντεπάι. Όπα, εντάξει. Τον πέρασα, φύγε Ντε Γιόνγκ. 88 rating είναι και αυτό, πώ να το περάσω. Καλά, εντάξει, ο Βαντάκι είναι 89 για τον περνάω. Και πάλι. Ο Ντεπάι. Καλά. Βαρέστε έτσι. Να βαράτε έτσι τα σουτ σας. Και έτσι θα το χάσετε σίγουρα. Τι φάση, δεν μπορώ να τριπλάρω. Χριστού, πού δώσεις την πάσα που δεν περίμενε πραγματικά κανείς. Χόιλαντ, βάλτο. Μπράβο, αγόρι μου. Και ένα γκολ. Πάμε 1-0. Αλλά δεν μπορώ, πρέπει και εγώ να βάλω γκολ. Δεν ζηλεύω καθόλου εγώ ότι ο άλλος έβαλε γκολ. Καλά, όχι, μπράβο το είναι. Μπράβο ότι έβαλε γκολ, γιατί. Όχι, μην βάλουν κι άλλο. Μην βάλουν αυτοί τώρα. Μπράβο. Τι είναι αυτό. Αγόρι μου. Πάσα. Κανονική όμως. Δεν σου λέω να κάνεις και πάση του De Bruyne. Τριβέλα από μακριά. Έλα τώρα. Μην το αφήσει τόσο μεγάλο διάστημα. Μπορεί να βαρέσει κι αυτός. Κλείστο ρε. Άμα θα είχαμε αυτό τον goalkeeper πραγματικά. Λάτε ρε, δώστε μια ψηλή πάσα. Και εμένα. Δεν μπορώ να το χάσω. Τι, πώς πήγε. Πληρωμένη η μπάλα. Η μπάλα, την πληρώσαν την μπάλα όμως. Άι, δεν τη χάνω τόσο απλά. Έλα, δώσ' την μπάλα. Άντε, μπράβο. Βάλτο. Έπρεπε να το βαρέσω εγώ. Είναι δεξιπόδαρος ο Χόιλαντ. Ο αριστεροπόδαρος δεν είναι. Ρε παιδιά, βγήκε και ο Van Dijk. Μην τον αφήνετε. Ψηλή, δώσε ψηλή. Τουλάχιστον μία ψηλή πάση. Άστο Ντεπάι, άστο. Έλα ρε Van Dijk, βάρα να γίνεις εσύ Ρονάλντο. Νοργκάρτ. Λες και το όνομά σου, όπα. Έλα, δεν ήταν. Μπορεί λίγο ένα δαχτυλάκι να πέρασε το πολύ. Κατά προτίμηση να βάλω ένα γκολ. Αλλά κατά προτίμηση τουλάχιστον να το κρατήσουμε 1-0. Αλλά πιο πολύ εγώ θέλω να βάλουμε γκολ. Μη με κρατάτε. Ψήλι. Έλα τώρα. Να δίνεις και καλή όμως, όχι όπου να είναι όπου σου ήρθει. Καλά, τι ζητάω κι εγώ από αυτούς. Να κάνω την πάσα. Έλα ρε φίλε, κανείς δεν αργεί με έτσι. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω γκολ με τέτοιους καλούς teammates. Το καλή ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη επική ηρωνία που έχω πει ποτέ. Μόνο ο Νόργκαρτ κάνει τη δουλειά του σωστά. Φύγε Ντε Γιόνγκ. Επόμενο season ξέρεις μπορούμε να παίζουμε και μαζί ομαδικά. Πασάρα. Όχι! Έλα τώρα, πώς τραυματίστηκα. Όχι, μια χαρά είμαι. Ζωντανός είμαι, δεν με νοιάζει. Πάρα το. Τελείωσε. Εγώ τραυματίστηκα. Τη φάση. Στη τελευταία φάση που δεν έπρεπε να τραυματιστώ. Έτσι και χάσω κανένα μάτς εξαιτίας του τραυματισμού. Το χάνουμε την Ιρλανδία. Γιατί εγώ θέλω να παίξουμε την Arsenal. Δεν μπήκε και ο Χόλεν, σιγά μην έπαιζα. Τουλάχιστον κάποιο γκολ έβαλα. Τίποτα, με άλλαξαν. Πάω τόσο καλά. Γιατί ήμασταν στη Newcastle. Είδα το όνομα του Μπέτο σε φάση. Δεν περάσαμε. Ναι, δεν περάσαμε καν ευρωπαϊκό.
Υπέροχα, μας νίκησε μέχρι και η Νορβηγία, το πιστεύω. Καλά, έχουμε τώρα ένα πολύ καλό match με την Arsenal. Αχ, πάμε παιδιά, πάμε. Arsenal. Πρέπει να τους νικήσουμε, εντάξει, εδώ είναι καλύτεροι βέβαια οι συμπαίκτες μου. Σαν την Denmark που είναι 76 καθένας. Μόνο ο Χόλαντ είναι 80 και ο 82. Εδώ έχουμε τον άχρηστο τον Ίζακ. Εντάξει, ο Μπρούνο Γκυμαράες. Ο Τζόιλ, ή καλή τέλος πάντων. Ο μόνος άχρηστος είναι εδώ ο Ίζακ. Καλά, έτσι όπως πάμε, η Arsenal είναι full καλύτερη από εμάς. Και τώρα μπορώ να κάνω τσοπ, τη φάση. Άσε με ρε, άσπρε. Κλείς τον Αλμυρόν. Ποιος είναι αυτός καινούριος? Ποουπ! Έλα εντάξει, έχουμε και εδώ και τον goalkeeper μας. Το βασιλικό. Κλείς το βραζιλιάνο μας. Πω, safe. Τι safe ήταν αυτό? Τι κάνεις ρε White? Λάθηκες κι εσύ. Πάμε ρε Ιζακ. Δεν ξέρω ότι δεν μπορείς τίποτα. Α, Τόμας. Ο Τόμας Μίλερ. Ποιος Τόμας Μίλερ? Τόμας Μίλερ στην Arsenal σε φάση. Είπε να φύγει την τελευταία χρόνια από την Bayern. Να παίξει στην Arsenal και πάλι κόκκινο kit. Δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Ιζακ. Όχι! Α, θα πέσει η Μπέρνλι, εγώ σας το λέω. Άντε, μπράβο. Ωπα. Ίζακ! Τρεχώ! Πασάρα! Τζάιλιντον! Όχι. Εντάξει, ας βγει η μπάλα. Out. Πω, το μπλόκαρο σε άλλη μπάλα. Μπλοκ! Ζίντσεκο, έλα, Ζίντσεκο μου. Ψηλή. Ω, βάλτο! Ω, βάλατο. Δύσκολο με αυτούς τους τύπους. Αλμυρών, Παραγκουάι, ναι μου. Παμ! Εντάξει, τόσο. Με το δεξί βαράς και εσύ έξυπνε. Ποιος βάρα με το δεξί πραγματικά είναι αριστερό πόδαρος? Γιατί βάρας ένα πολύ δυνατό σουτ με το weak foot? Όχι, ξεκίνησαν. Οπα, τσίπια. Πάμε. Τη κοιτάκα. Ήρθε ο Πεπ Γκουαρδιόλας εδώ. Χαμηλή. Βάρα το! Εντάξει, corner. Όχι. Πάλι ήθελε να το βαρέσει με το weak foot. Α! Θα με τραυματίσεις ρε. Τι κάνεις ρε Ιζακ? Πραγματικά, στην πραγματικότητα έκανες το καλύτερο season που υπήρχε. Έκανες break record του Zlatan Ibrahimovic στην Premier League. Και εδώ γιατί παίζει τόσο άχρηστο, τόσο χαζά. Πραγματικά, δεν τον πιστεύω, δεν μπορεί τρίπλες να κάνει. Πραγματικά, στην πραγματικότητα κάνει μια χαρά τρίπλες εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι παθαίνει ο τύπος. Πόσα corner πραγματικά είχαμε πάρει, 5? Όχι, πάλι το βαράει με το weak, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάνα χέρι για μας. Πεις να μην βγάλαμε εμείς. Εμείς το βγάλαμε, δεν το πιστεύω. Κλείς τον Rice. Πάμε ρε Ρίζι. Έλα τώρα. Με μπλοκάρωνε κάθε φορά. Γι' αυτό είναι και Arsenal. Γι' αυτό βγήκε και δεύτερη. Και τους έβαλαν τα λιγότερα γκολ στη Premier League. Όχι, παρά λίγο να το κάνω nutmeg. Δεν το πιστεύω. Τι nutmeg, γιατί χαίρομαι που έκανα παρά λίγο ένα nutmeg. Γκολ πρέπει να βάζω, όχι να κάνω nutmeg. Μπράβο Μπρουνό. Το έχουμε μέσα σε ένα λεπτό. Θα το βάλω. Πίσω, βαράω. Γκολ. Πάμε λίγο Arsenal, τι έγινε? Κοίτα εδώ, γκολάσο πουβαλά. Πάμε. Κλείνουμε το ρύζι μας. Κοίτα εδώ, θα σε φάω. Πρόσεχε. Ίζακ! Καλά τρέχα. Ή τρέχα ή δώσ' πάση σε μένα. Έλα τώρα. Μέχρι και τώρα στο να... Στο pressing δεν είσαι καλός. Κλείς τον. Μπράβο. Οπ! Μάθε ήταν λίγο πιο χαλαρό, μπορεί και να βαίνε. Τι φάλτσο πήρε. Λες και βάρεσα τριβέλα. Όπα, το έχω, δεν έχω την μπάλα, οκ. Βάρα το Τζολίτον! Γκολάρα, εντάξει, γκολάρα ήταν αυτή. Και πασάρα από μένα. Έτσι, από μένα. Καλά, τέλειο.
Τέλειο, τέλειο. Κοίτα εδώ. Παμ! Έτσι. Σαν το Βαν πέρσι βάρεσε ο τύπος. Αλλά πιο ωραία. Ιζακ. Και βάλε ένα δεύτερο τώρα στο Ελίτον. Τους αποτελειώσαμε. 3-0. We are in our prime. Κοίτα εδώ. Άμα βάλουμε 4 εναντίον της Arsenal. Τόσο σε. Όχι, χάλια, χάλια. Δεν ξέρω, αλλά ο τύπος έπεσε. Α, έξω. Α, ωραία. Δεν το περίμενα καν από τον αυτό μου αυτό. Όχι. Σαλίμπα. Όπα, όπα, μην τον αφήνεις τόσο ανοιχτό. Α, ναι, και επόμενο μάτς με την West Ham. Ενδιαφέρον νομίζω θα είναι το μάτς εναντίον της West Ham, να σας πω τα αλήθεια. Πολύ σκληρό τάκλιν, κόκκινη. Μπλοκ. Άσε με ρε White. Έτσι. Όχι, δεν τον πέρασα. Κρίμα. Μπράβο ρε Botman, Ολλανδέ μου. Τι. Άι, offside. Ω, αλλάξαν τον Bruno Guimaraes και βάλαν τον Gordon. Οκ. Αλλά όλα ξεκίνησαν με τη δικιά μου πάσα. Είχαν πολύ περισσότερες πάσες. Αλλά εντάξει, δεν παίζει ρόλο πόσες πάσες έκανες. Παίζει ρόλο πόσο νικάς. Πήγαινε. Ήταν offside. Έλα, Barnes. Έλα τώρα, μην αργείς. Μπορούσαμε να βάλουμε μια τέταρτο. Να κάνω 2-2, θέλω να κάνω 2 γκολ, 2 ασίστ στην ενίωση της Arsenal. Μπράβο, μπράβο, βγάλατε τον Ίζακ, μπράβο σας. Ήταν η πιο έξυπνη αλλαγή ever, πραγματικά. Το έχω. Όχι, φύγε ρε Γκάμπριελ Βραζιλιάνε. Σήμερα κατέστρεψα την άμυνα σου. Αυτό ήταν ακατάλληλο, φουλ. Ό,τι γίνει. Ω, τριβέλα. Οκ. Αχ, δεν μπαίνει. Όχι, σπάς τον. Μπλοκάρετε τον, μπλοκάρετε να βάλω γκολ. Μπλοκάρετε, δεν να βάλω γκολ. Έλα, Μπέτο, γίνε Μπέμπέτο. Από παλιά, γίνε και εσύ Βραζιλιάνος. Γκόρντον. Ευχαριστώ ρε Γκόρντον. Όχι. Καλά και πάλι. Ένα γκολ, 2 ασίστ. Ήταν υπέροχο. Κοίτα εδώ, έτσι κάνει ο Βραζιλιάνος μας. Εντάξει, ήταν πολύ καλό, αρκετά καλό. Υπέροχο θα έλεγα τώρα. Έγινε και man of the match, όπως πάντα. Υπέροχα. Δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα. Νικήσαμε την Arsenal για 6 βαθμούς μέχρι τώρα τους περνάμε. Καλά, λίγο νομίζω δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό τώρα. Η City είναι 6η, Liverpool 8η, η Aston Villa 7η. Και στο top 5 είναι 1η Newcastle, 2η Tottenham, 3η. Εντάξει, Arsenal βγήκε δεύτερη. Chelsea τέταρτη. Καλά, και η Chelsea πέμπτη βγήκε. Και η Everton πέμπτη. Είναι full unrealistικό αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει. Παίζει η Manchester City με την Arsenal. Ελπίζω η City να νικήσει την Arsenal. Γιατί δεν θέλω να πάει η Arsenal, γιατί και αυτή σιγά σιγά μπορεί και να μας φτάσει. Αλλά παιδιά. 61 συν 26. Πείτε μου καλύτερη στατιστική που μπορεί να υπάρχει. 39 γκολ στη Premier League και 13 assist. 11 γκολ στη Champions League και 6 assist. 11 γκολ στο Carabao Cup και 6 assist. Και 2 assist στην Emirates FA Cup. Δεν έχω λόγια, πραγματικά ήταν τέλειο. Άμα συνεχίσουμε έτσι και στη Champions League, στην πορεία της Champions League, μπορεί και να περάσει το ρεκόρ του Ρονάλντο. Νομίζω 17 γκολ μέσα σε ένα season. Πραγματικά και τι είχαμε στην Benfica τώρα. Για να επίτηδες, να το πάρουν. Καλά, εδώ είναι που φουλ περίεργο. Νάπολη, βιέστη Manchester City. Μετά είναι Feyenoord. Μετά είμαστε εμείς με την Newcastle. Η Newcastle πέρασε quarter finals με την Benfica και Barcelona με την Barcelona. Νομίζω είναι το μόνο κανονικό. Αλλά και πάλι νίκησε τη Real. Η United. Πώς πέρασε η United, δεν μου λέτε. Η Arsenal με τη Sevilla. Εντάξει εδώ. Λογικό. Νάπολη πρώτη. Σε ποιον έχασε η Real. Απλώς πείτε μου. Στην Πράγα έχασε η Real. Στην Πράγα. Η Benfica βγήκε πρώτη. Έχασε. Νίκησε την Inter. Η Lazio. Η Ατλέτικο έμεινε έξω. Πήγε η Europa League. Paris Saint-Germain τελευταία. Η Λεψία πρώτη. Για τη φάση. Εδώ εντάξει. Νίκησε λογικά η Real. Α, μάλλον πάει. Δεν ξέρω πώς πάει. Αλλά εντάξει. Liverpool Brighton. Leverkusen Milan. Ατλέτικο Μπράγα. Galatasaray. Real Sociedad. Εδώ. Αφήστε το. Rangers. Stade Rennes. Cayenne. Fenerbahçe. Club Brugge. Lille. Και Aze. Μια χαρά. Αλλά παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα.
άμα σ' άρεσε, μην ξεχάσετε μία εγγραφή, ένα like και από μένα, bye bye guys, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιου.